Ανήμερα της Αγίας Εκατερίνης είναι και η Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Πολλά τα μηνύματα, κυρίως στο μέτωπο της ευαισθητοποίησης από τη μία και της ενημέρωσης, και βέβαια θα πρέπει σιγά σιγά, και ήδη έχει γίνει η αρχή, να ανοίγουν στόματα, να προχωρούν καταγγελίες και άνθρωποι που ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά, γυναίκες που βιώνουν σε καθημερινή βάση την κακοποίηση, να απευθυνθούν στους ειδικούς, στην ελληνική αστυνομία, προκειμένου να βγάλουν άκρη και να οδηγηθούν εκεί που πρέπει να οδηγηθούν οι δράστες και οι κακοποιητές. Θέλω να πάμε στην κυρία Φωτεινή Παπαδάτου, ψυχολόγο στο Χαμόγελο του Παιδιού, να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω θερμά. Συνήθως, κυρία Παπαδάτου, όταν αναφερόμαστε σε μια παγκόσμια ημέρα, σε μια διεθνή ημέρα, ξεκινώ και ρωτώ τον συνομιλητή μου ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα. Ποιο είναι λοιπόν το κεντρικό μήνυμα σήμερα? Νομίζω αυτό που αναφέρατε, ότι χρειάζεται να μιλήσουν, να ανοίξουν τα στόματα πλέον. Χρειάζεται να σπάμε τη σιωπή σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι ένα μυστικό το οποίο αφήνει πολλά άτομα βαθιά τραυματισμένα, πολύ βασανισμένα, και νομίζω ότι αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα, ότι πρέπει τώρα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια, τώρα πρέπει να μιλήσουμε. Αν τυχόν γνωρίζουμε τέτοια περιστατικά, αν τυχόν βιώνουμε τέτοια περιστατικά μέσα σε σχέσεις, είναι η στιγμή πραγματικά που πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ξέρετε, κυρία Παπαδάτου, τα τελευταία χρόνια, την τελευταία τριετία, για να είμαι ακριβής, προκύπτει μία αύξηση των περιστατικών κακοποίησης. Υπήρχαν πάντα περιστατικά, απλά την τελευταία τριετία, την τελευταία πενταετία μιλούν ολοένα και περισσότεροι, ή εξαιτίας των κρίσεων που βιώνουμε, επιδημιολογική κρίση, ενεργειακή κρίση, παλαιότερη οικονομική κρίση, οι άνθρωποι πιέζονται περισσότερο και έρχονται σε επιφάνεια αυτά τα περιστατικά? Τι ισχύει? Πιθανά είναι και τα δύο. Σίγουρα οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης, σίγουρα το ότι διαρκώς μιλάμε και συζητάμε για αυτά τα θέματα, ότι δίνεται περισσότερη έμφαση και από τα μέσα πλέον. Νομίζω ότι όλο αυτό έχει βοηθήσει να κινητοποιηθούν περισσότερο οι γυναίκες για να μιλούν για αυτά που αντιμετωπίζουν. Νομίζω ότι και η παροχή πλέον πιο οργανωμένων υπηρεσιών, πιο στοχευμένων σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της βίας, ακόμα και εντός της αστυνομίας που υπάρχουν τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας, νομίζω ότι όλα αυτά έχουν συμβάλει στο να καταφέρει μια γυναίκα να βρει το κουράγιο να απευθυνθεί σε μια υπηρεσία για βοήθεια. Θεωρώ ότι υπήρχαν αυτά τα περιστατικά βίας, συνεχίζουν να υπάρχουν. Πάντα βλέπουμε μια μικρή εικόνα της πραγματικότητας. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος να διανύσουμε για να πούμε ότι η έμφυλη βία, η βία έτσι μεταξύ των συντρόφων και μέσα στα σπίτια, έχει πλέον πάυσει. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά για να γίνει, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά κατευθυνόμαστε τουλάχιστον προς αυτή την κατεύθυνση. Προς το να μπορεί μια γυναίκα, μια μαμά να μπορεί να μιλήσει για αυτό που περνάει. Σύνηθες το φαινόμενο το θύμα να δικαιολογεί μέχρι και την τελευταία στιγμή το θήτη. Θα αλλάξει, σύζυγός μου είναι εδώ και 20 χρόνια, πιεσμένος είναι, ήπιε λίγο παραπάνω, θα τον βοηθήσω. Τι έχουμε να πούμε σε αυτές τις γυναίκες? Νομίζω ότι χρειάζεται και εμείς το τρίτο μάτι, έτσι, οι άνθρωποι που είμαστε έξω από αυτές τις σχέσεις, να αντιληφθούμε πόσο δύσκολο είναι όταν έχεις ζήσει για πάρα πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο, έχεις αποκτήσει οικογένεια μαζί του, είναι πολύ δύσκολο από τη μία στιγμή στην άλλη να απομακρυνθείς. Η ίδια η θυματοποίηση σε έχει αποδυναμώσει. Οπότε μιλάμε για γυναίκες που ζουν σε καθεστώς φόβου, τρόμου, διαρκώς κάτω από απειλές. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το κλίμα να νιώσεις ότι υπάρχει ελπίδα, ότι υπάρχει ένα αύριο, ότι υπάρχει μια διαφορετική ζωή. Το μήνυμα που θα θέλαμε να μεταφέρουμε είναι ακριβώς αυτό, ότι πολλές γυναίκες έχουν καταφέρει να στηρίξουν καταρχάς τον εαυτό τους, γιατί αν δεν μπορούν να στηρίξουν τον εαυτό τους, δεν μπορούν να στηρίξουν και κανένα σύντροφο. Επίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να βοηθηθεί, είναι αδύνατο να λάβει βοήθεια και από εμάς. Θα πρέπει δηλαδή ο ίδιος που αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες να έχει τη δύναμη να απευθυνθεί για βοήθεια και για στήριξη, που και αυτό μπορεί να γίνει. Οπότε νομίζω το μήνυμα είναι ότι πρωτίστως να ενδυναμωθούν αυτές οι γυναίκες. Υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα στο Ηράκλειο, υπάρχει το Χαμόγελο του Παιδιού. Είμαστε δίπλα σε όλες τις
τις γυναίκες που μπορεί να βιώνουν βίες καταστάσεις. Αφού ενδυναμωθούν, αφού καταφέρουν να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους, πιθανά μετά να αποφασίσουν ή όχι αν θα βοηθήσουν και ένα σύντροφο που εκφράζει μια βίαιη συμπεριφορά. Ξέρετε, πριν από λίγο αναφερθήκατε σε αυτό το τρίτο μάτι. Δηλαδή αναφερθήκατε σε ανθρώπους που ίσως παρατηρούν βίαιες συμπεριφορές, αλλά δεν είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Πώς πρέπει να αντιδράσουμε, καθώς ξέρετε πολλές περιπτώσεις όπου κλείνεις την πόρτα του σπιτιού και δεν ασχολείσαι τι γίνεται στο διπλανό σπίτι. Άσχετα αν καθημερινά ακούς φωνές, χτυπήματα. Εφόσον υπάρχουν και παιδιά, δεν διστάζω ούτε στιγμή, θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή του Χαμόγελου, το έχουμε πει επανειλημμένως, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, το 1056, 24 ώρες το 24ωρο είναι δίπλα σε όλους τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, οπότε αν αντιληφθούμε ότι ένα παιδί αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο να είναι ακόμα και μάρτυρας ενδοοικογενειακής βίας, πρέπει να βοηθήσουμε αυτό το παιδί. Το πρώτο μας μέλημα, γιατί το παιδί είναι το πιο ευάλωτο μέλος μιας οικογένειας. Από εκεί και πέρα μπορούμε να προσεγγίσουμε, εφόσον είναι οι γυναίκες στην κατάσταση που δέχονται τις συμπεριφορές βίας, μπορούμε να προσεγγίσουμε και τουλάχιστον να ενημερώσουμε αρχικά, είτε είναι φίλοι, είτε είναι συνάδελφος, είτε είναι μια μαμά που έρχεται στο σχολείο μας και βλέπουμε ότι έχει σημάδια, για παράδειγμα, στο πρόσωπό της. Μπορούμε να ενημερώσουμε ότι υπάρχει βοήθεια και πού μπορούν να απευθυνθούν. Υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα, υπάρχει νομική βοήθεια, υπάρχει 24ωρη γραμμή, το 15900, το 1056 του Χαμόγελου. Το πρώτο βήμα είναι αυτό, να ενημερωθεί, να αντιληφθεί ότι υπάρχουν όλες αυτές οι βοήθειες, ότι πολλές γυναίκες βρίσκονται σε αυτή τη θέση και με την κατάλληλη υποστήριξη θα βρεθεί η κατάλληλη λύση για την κάθε γυναίκα. Από τα στοιχεία τα οποία έχετε στην κατοχή σας και τα επεξεργάζεστε και από την εμπειρία σας, με ποιον τρόπο ανοίγουν στόματα, με ποιον τρόπο μια καταγγελία, ένα περιστατικό, μια κακοποιητική συμπεριφορά φτάνει στα γραφεία σας, φτάνει στο ακουστικό σας, ποιος μιλάει συνήθως? Μιλούν τα παιδιά με τη συμπεριφορά τους. Την χάνει πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί να μοιράζονται προβληματισμούς μαζί μας για παιδιά που μπορεί να έχουν μια επιθετική συμπεριφορά, για παιδιά που μπορεί να μην βρίσκουν κανένα νόημα στην εκπαιδευτική διαδικασία να αντιδρούν. Και συνήθως είναι παιδιά από ένα περιβάλλον πιθανά κακοποιητικό, δηλαδή βάσει των υποψιών και κάποιων ενδείξεων που υπάρχουν. Δυστυχώς παρατηρώ ότι οι γυναίκες φτάνουν, αλλά πλέον όταν έχει φτάσει σε ένα σημείο να απειλείται η ζωή τους, πραγματικά, κυριολεκτικά, ένα βήμα ίσως πριν και ένα θάνατο. Ναι. Δυστυχώς περνάει πολύς καιρός, εκτίθονται σε πολλή βία και όλο γίνεται και δυσκολότερο. Νομίζω πολλοί μπορεί να πούν ότι στο περιβάλλον τους κάτι έχουν ακούσει, κάτι γνωρίζουν για κάποιο φιλικό ζευγάρι, κάποια οικογένεια που ίσως υποψιάζονται κάτι. Αλλά όταν αφορά και ενήλικες είναι πολύ πιο δύσκολο να μιλήσουν ανοιχτά για κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Οπότε είναι όλα αυτά μέσα σε μια μυστικότητα έτσι της ενδοοικογενειακής ζωής. Ωστόσο, σε θέματα βίας θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή. Ούτε στο λεκτικό, ούτε σε μια απειλή, ούτε σε έναν εκφοβισμό. Άμεσα πρέπει να κινηθούμε και να λάβουμε βοήθεια και υποστήριξη. Πάμε να υπενθυμίσουμε και να ξαναπούμε κλείνοντας τρόπους επικοινωνίας. Με ποιο τρόπο μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το Χαμόγελο του Παιδιού? Το 1056 και με γραπτά μηνύματα και τηλεφωνικά, 24 ώρες το 24ωρο, και πραγματικά θα δώσουμε και θα διασυνδέσουμε με οποιοδήποτε άλλο φορέα και υπηρεσία. Ούτως ή άλλως έχουμε σύμφωνα συνεργασίας και με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας για την ολιστική στήριξη αυτών των οικογενειών. Τους χαιρετισμούς μας, κυρία Παπαδάτου, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.